Με το μάτι στραμμένο πάντα και στο προεδρικό αλλά και στα κατεχόμενα, όπως επίσης και στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Άννα Ανδρέου παρακολουθεί το τι συμβαίνει εκεί και μόλις υπάρχει κάτι θα έχουμε τη σχετική ενημέρωση, όπως και ο ανταποκριτής μας στην Αθήνα, ο Αλφόνσο Βιτάλης, παρακολουθεί το κατά πόσο θα υπάρξει η οποιαδήποτε αντίδραση από εκεί. Ανοίγουμε ένα παράθυρο για να πάμε και στα θέματα τα οποία ταλαιπωρούν την κυπριακή πραγματικότητα σε θέματα οικονομίας, κοινωνίας τα τελευταία 24 ώρα. Και καλωσορίζουμε εδώ τον πρόεδρο του ΚΕΒΕ, τον Γενικό Γραμματέα. Σας αναβαθμίζω, κύριε Τσακή, δεν ξέρω. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ο Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ, τον κύριο Τσακή, καλώς ήρθατε, κύριε Τσακή. Καλό μεσημέρι. Και σε ένα λεπτό μαζί μας και ο κύριος Μουστάκας από πλευράς της ΠΟΒΕΚ. Σας ακούσαμε χθες να λέτε ότι θα είχατε μια συνάντηση με την εταιρεία στο λιμάνι της Λεμεσού. Μάλιστα. Και ενδεχομένως και μια συνάντηση σήμερα με τον αρμόδιο υπουργό. Τι από αυτά είχατε? Είχαμε τη συνάντηση χθες με τον υπουργό, ακυρώθηκε λόγω των εξελίξεων στο λιμάνι. Ναι. Μας την ακύρωσε ο υπουργός για να μεταβεί στο λιμάνι. Ναι, τι σας είπε η εταιρεία? Κοιτάξτε, είχαμε μια συνάντηση. Εκεί εμείς ξεκάθαρα είπαμε προς την εταιρεία ότι πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα, δραστικά και δυνατά μέτρα, που να επιλύσει το πρόβλημα της εκτελώνησης των εμπορευματοκιβωτίων. Διότι αυτή τη στιγμή, κύριε Ποταμίτη, είμαστε στη φάση όπου έχουμε, αν θέλετε, λύσει το πρόβλημα ξεφόρτωσης πλοίων και έχουμε μπει στο πρόβλημα εκένωσης του λιμανιού με την έννοια της εκτελώνησης των εμπορευματοκιβωτίων προς την ενδοχώρα. Και η προσπάθεια μας εχθές, μία από τις παρενέσεις προς την, και παρεμβάσεις προς την εταιρεία, ήταν ότι θέλουμε να μας πείτε πιστικά μέτρα που παίρνετε για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και οφείλω να ομολογήσω ότι μας είπαν εχθές ότι ανέμεναν σήμερα, ψες το βράδυ συγκεκριμένα, να έρθει μία ομάδα από 21 άτομα από τη Γερμανία, τα οποία θα παραμείνουν στη χώρα για όσο καιρό χρειαστεί, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που ασχολούνται με την εκφόρτωση και την παράδοση εμπορευματοκιβωτίων για να φύγουν από το λιμάνι. Και ανταυτού βλέπουμε ότι ενώ έγινε μια συμφωνία με τους μεταφορείς για να αρχίσει και η λειτουργία της παράδοσης και να διεκπεραιώνουν και αυτή τη μεταφορά, έχουμε πισωγυρίσματα από πλευράς των μεταφορέων με τα γνωστά που βλέπουμε σήμερα. Ξεκίνησαν, μας είπαν εχθές, ο διευθυντής του λιμανιού γύρω στις 7 και άρχισαν να παραδώνουν κοτέινερ, παράδοσαν περίπου 120 την πρώτη ώρα. Συνέβη και κάποιο πρόβλημα με τα κομπιούτερ τους εκεί στην επικοινωνία των συστημάτων για περίπου 40 λεπτά. Χρειάστηκε να σταματήσουν οι διαδικασίες και εκμεταλλεύτηκαν, ή αν θέλετε, χρησιμοποίησαν αυτή την καθυστέρηση μεταφορής για να πούν ότι δεν προχωρούν αυτά που συμφωνήσαμε. Ξαναπήγαν πίσω σε διαπραγματεύσεις. Αντιλαμβάνομαι, κατάφεραν να πάρουν αυτή τη συμφωνία ότι όταν περάσουν 2 ώρες από την ώρα που μπει κάποιο φορτηγό μέσα στο λιμάνι, άρα μπήκε στη διαδικασία να πάρει ένα κοτέινερ και να φύγει, θα πληρώνεται με 50 ευρώ την ώρα για οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύπτει. Και μείναμε εκεί σήμερα με μπλοκαρισμένο το λιμάνι και δεν λειτουργεί οτιδήποτε. Εμείς, κύριε Ποταμίτη, λέμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να σοβαρευτούμε και να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα και πόσο δύσκολες είναι οι καταστάσεις για τη χώρα μας. Το γεγονός ότι το λιμάνι είναι κλειστό και δεν λειτουργεί στην ουσία για εδώ και 16 μέρες, ζημιώνουμε και καταγράφουμε ζημιές εκατομμυρίων κάθε μέρα που μπαίνουν. Εκατομμυρίων με την έννοια ότι προϊόντα μπορεί να χαλούν, προϊόντα μπορεί να φτάνουν στην ημερομηνία λήξης τους. Ναι, έχετε πληροφορίες? Πάρα πολλές. Σήμερα είχαμε καταιγισμό τηλεφωνημάτων στο επιμελητήριο ότι πλέον η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη, είναι σε χάλια επίπεδα, αρχίζουν να υπάρχουν ελλείψεις μέσα στην αγορά και προϊόντων και πρώτων υλών, επηρεάζεται ο κύκλος της παραγωγής της βιομηχανίας, επηρεάζονται όταν μιλούμε για ενδιάμεσα προϊόντα που χρησιμοποιούνται από άλλους τομείς της οικονομίας, δεν μπορούν πλέον να τροφοδοτηθούν σωστά. Έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα με τις εξαγωγές μας, διότι δεν εξάγονται τα εμπορευματοκιβώτια, αξιοπιστία συνέπεια με το εξωτερικό, θα αρχίσουν να δημιουργούνται νομικές πλέον απαιτήσεις, ζημιές. Μιλούμε για εκατομμύρια ζημιές πλέον που καταγράφονται σε καθημερινή βάση. Είχα τηλεφώνημα πριν έρθω στο στούντιο σας από εταιρεία που λέει ότι εάν δεν ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ώρες η κατάσταση για να αρχίσουμε να παίρνουμε εμπορεύματα, θα χρειαστεί να ενημερώσουμε το προσωπικό να μην έρχεται στην δουλειά, διότι δεν υπάρχει αντικείμενο να είναι εκεί και να πληρώνονται. Άρα
Γίνεται θερμότατη έκκληση προς τους μεταφορείς να μην χρησιμοποιούν μια δύσκολη κατάσταση της χώρας. Κάναν τώρα από όλα αυτά οι μεταφορείς. Κοιτάξτε, όχι, εγώ λέω ότι σίγουρα, αν θέλετε να πάμε από την αρχή του προβλήματος, ευθύνες υπάρχουν και στην εταιρεία που ανέλαβε τη διαχείριση, ναι, διότι δεν ήταν έτοιμη, φαίνεται, να το αναλάβει, ή το, ναι, ανάλαβε και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί σωστά και φαίνεται να έχει ακόμα προβλήματα. Ευθύνες, αν θέλετε, μπορεί να υπάρχουν και στο Υπουργείο που δεν φρόντισε όλη αυτή η μεταβίβαση να γίνει πιο ομαλά. Ναι. Ήταν κατανοητό και αναμενόμενο ότι θα υπήρχαν κάποια προβλήματα. Γίνεται μια μεγάλη αλλαγή. Συνέβησαν, κύριε Ποταμίτη, όμως και παράξενα πράγματα. Δηλαδή. Και δεν είναι η ώρα, θα τα πω, αλλά δεν είναι αυτή η ώρα να τα συζητήσουμε. Εδώ πρέπει να κυβερνηθούμε προς ανοίγουμε το λιμάνι. Παράξενα, δύο παράξενα. Κοιτάξτε. Παρασκευή είναι γερανογέφυρες, δούλευα μια χαρά. Τη Δευτέρα που ανάλαβε ο ιδιώτης, ο διαχειριστής του λιμανιού, δεν λειτουργούσε καμιά. Εδώ είναι κάτι που πρέπει να απαντηθεί κάποια στιγμή. Τι συνέβηκε. Σαν ποτάζ εννοείται. Δεν ξέρω. Κάτι συνέβηκε και. Το, τι το υπονοείτε και δεν το λέτε. Κάποιοι τα πείραξαν τα μηχανήματα, εννοείται. Έτσι φαίνεται. Κάτι έγινε εκεί. Δεν μπορεί ξαφνικά, ενώ λειτουργούσαν, να βρεθούν και τρεις αερογερανογέφυρες που ήταν υποτίθεται σε χρήση να μην λειτουργούν και ξεκίνησαν τα προβλήματα από την πρώτη μέρα. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Ναι. Μπήκαν τα πρώτα πλοία, δούλεψαν λίγο. Κατέρευσαν οι γερανογέφυρες, δεν ξυφορνόταν τίποτα. Τα υπόλοιπα πλοία δεν μπορούσαν πλέον να μπουν στο λιμάνι για να μην επαναλαμβάνουμε τα γνωστά. Ναι. Πήγαν σε άλλα λιμάνια, ξεφόρτωσαν, κατάφεραν να τις φέρουν σε μια κατάσταση λειτουργίας. Είχαν προβλήματα με τα άλλα μηχανήματα μέσα στο λιμάνι, ναι, από ό,τι πληροφορούμαστε κι εμείς. Όταν κατάφεραν να φέρουν σε μια λειτουργία αυτά τα μηχανήματα και άρχιζαν να ξεφορτώνονται τα κοτέινερς, παρουσιάστηκαν τα άλλα προβλήματα να φεύγουν τα κοτέινερς από το λιμάνι. Έπαιξαν ρόλο και η μη συμβατότητα των συστημάτων. Ήταν μια αλληλουχία γεγονότων, ναι, τα οποία οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Φαίνεται ότι λύθηκε το πρόβλημα με τις γερανογέφυρες, ξεφορτώνονται τα πλοία. Υπάρχει ένας περιορισμένος χώρος. Γέμισε το λιμάνι κοτέινερς. Δεν φεύγουν κάποια για να καθαρίζει το λιμάνι. Μπήκα σε αυτά που περιέγραψα προηγουμένως, κατέληξα σε μια συμφωνία και αντί να μπουν να συνεργαστούν και αυτοί, ναι, στο κομμάτι που τους αφορά, ξεκινήσαν τα σημερινά. Εμείς, σαν επιμελητηρίο, στηρίξαμε τους μεταφορείς όταν δεν παραλάμβανα κοτέινερ, κοίτα στους δρόμους και περίμεναν. Ναι. Εγώ συγκεκριμένα έκανα δήλωση στα διάφορα μέσα μαζική και είπα: ναι, έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Δεν δικαιολογείται αυτή η καθυστέρηση. Όμως, από τη στιγμή που μπήκα σε μια συμφωνία και πήραν κάτι, δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα. Επειδή διαφωνούν κάποιοι με τη συμφωνία, έχουν ξανακλείσει το λιμάνι. Ναι, αυτό είναι ο λόγο τώρα που είναι. Αυτό είναι ο λόγο, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, μείνετε ένα λεπτό μαζί μα, παρακαλώ. Θα επικοινωνήσουμε και τη Μαρία την Κωνσταντίνου να μα δώσει την εικόνα. Είχαμε επίση προγραμματισμένη επικοινωνία με για τον κύριο Μουστάκα. Μόλι ανταποκριθεί, τον ακούσετε. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριο Στέλιο είναι σύμβουλο διαχείριση λιμανιών. Κύριε Στέλιο. Ναι, το επίθετο σα παρακαλώ. Ναι, και είναι το επάγγελμα σας σύμβουλος διαχείρισης λιμανιών. Μάλιστα, ακριβώς. Ναι, και τι έχετε να μας πείτε από αυτού. Και μου αγώ είναι ότι ήταν μια προδιαγεγραμμένη πορεία, η οποία ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο του 2015, έφτασε μέχρι σήμερα δίχως κανένα να δώσει σημασία. Όλοι οι φορείς και ενδιαφερόμενοι είχαν προειδοποιηθεί εγγράφως, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι όλους τους βουλευτές και ούτω καθεξής. Τα χειρότερα έπονται. Ναι, όταν λέτε ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία, τι εννοείτε, δηλαδή εσείς προβλέπατε ότι τι θα μπλοκαριστεί ή ότι κάποιοι θα τον μπλοκάρουν μέχρι να βρει τα πόδια του. Προβλέπαμε ότι η διαχείριση των τριών ανάδοχων για το λιμάνι με βάση το, ναι, τι γνωρίζαμε, διότι μην ξεχνάτε, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα το συμβόλαιο, τόση ήταν η διαφάνεια. Μέχρι σήμερα ακόμα δεν γνωρίζει κανένα το συμβόλαιο. Με εκείνα που γνωρίζαμε ότι δεν υπήρχαν ρήτρες για τον διαχειριστή. Και κλασικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του πλαφών, που υποχρεώθηκε η κυβέρνηση τώρα με την απόφαση της ΕΠΑ. Ουσιαστικά να αποζημιώνει τον διαχειριστή, λόγω του ότι το πλαφόν που ήταν κατοχυρωμένο στο συμβόλαιο του δεν έγινε αποδεκτό. Ναι. Εσείς, κύριε Στυλιανού, εργαζόσασταν στο λιμάνι πριν? Όχι, εγώ δεν εργαστήκα στο λιμάνι στην Κύπρο, δεν έχω κανένα ενδιαφέρον, κανένα συμφέρον με τα κυπριακά, ναι, πράγματα. Εργάστηκα για πάνω από 30 χρόνια σε λιμάνια στο εξωτερικό, για μεγάλη εταιρεία.
Εξακολουθώ να είμαι σύμβουλος σε αρκετές μεγάλες εταιρείες. Το ενδιαφέρον μου είναι καθαρά λόγω του ότι έβλεπα τα πράγματα, τα βλέπω και έξα. Καλώς. Κύριε Στελιανού, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή. Να ακούσουμε και τον κύριο Κώστα, παρακαλώ, και κλείνουμε. Ναι, κύριε Κώστα. Γεια σου, κύριε Ποταμίδη. Γεια σας. Εγώ εργάζομαι στο λιμάνι. Η δουλειά μου είναι στο λιμάνι, εμένα. Ναι. Ο άνθρωπος που είναι εκεί μαζί σας καλεσμένος, οι πληροφορίες που έχει ο άνθρωπος είναι εντελώς λασθασμένες. Εντελώς. Και μπορώ να πω ότι παραπλανά και τον κόσμο με τις πληροφορίες που λέει. Ναι, γιατί το λέτε αυτό, κύριε Κώστα, γιατί είναι λασθασμένες οι πληροφορίες? Κύριε Ποταμίδη, εξηγούμε γιατί. Ναι. Το πρόβλημα στο λιμάνι, λέμε, σαν τη στιγμή δεν είναι ούτε οι γερανοήφηρες, ούτε οι γερανοδηγοί. Το πρόβλημα αυτό είναι τη στιγμή στο λιμάνι είναι ότι οι Eurogate άνθρωποι που ήταν και εργάζονται στο λιμάνι δεν έχουν καμία σχέση με λιμάνια. Πρώτο, δεύτερο. Το πρόβλημα, το δεύτερο πρόβλημα το μεγάλο στο λιμάνι. Και εννοείται, κύριε Κώστα, ότι η εταιρεία εκεί που ανέλαβε είναι, ανέλαβε χωρίς να έχει η ίδια η εταιρεία ιδέα, όπως λέτε, για λιμάνια, και έφερε και εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο. Μάλιστα, κύριε Ποταμίδη, εξηγούμε γιατί. Θα σας εξηγήσω, εμένα είναι δουλειά μου, κύριε Ποταμίδη. Εξηγούμε γιατί. Ναι, κύριε Κώστα, εσείς τι κάνετε, ρωτάω, κύριος. Εγώ είμαι λιμενεργάτης, κύριε Ποταμίδη. Είστε λιμενεργάτης εσείς. Είμαι λιμενεργάτης, ναι. Και ένα πλοίο που ξεβαστώναμε, κύριε Ποταμίδη. Ένα πλοίο που ξεβαστώναμε πριν να φύγουμε στο λιμάνι Λεμεσού με 400 κοντέινερ. Τελειώνε σε μία ημέρα, αυτή η γύρη τελειώνει σε 5 μέρες. Και πώς, γιατί, διότι το κοντρόλ πάνω λειτουργούν με διαφορετικά πράγματα τώρα αυτή η γύρη. Και καθυστερούν τη φόρτωση και την εκφόρτωση των πλοίων. Ναι, μας είπε αυτό πριν ο κύριο Τσακής, ότι οι γερανογέφυρες, τρεις στο σύνολο, την Παρασκευή λειτουργούσαν μια χαρά και μόλις ανέλαβε η εταιρεία μέχρι τη Δευτέρα χάλασαν και τρεις. Όχι, κύριε Ποτα, το αντίθετο. Κύριε Ποταμίδη, ακριβώς το αντίθετο από το πείτε του κυρίου. Γιατί... Ακριβώς το αντίθετο. Οι άνθρωποι στο κομμάτι του προσπαθούν να φάσουν τα πράγματα. Οι γερανογέφυρες μια ζωή ήταν χαραμένες στο λιμάνι. Τούτο είναι ψέματα, τούτο είναι αλήθεια. Μια ζωή ήταν χαραμένες. Καμία σχέση με οι γερανογέφυρες αυτή τη στιγμή, ούτε οι γερανογέφυρες. Οι γερανογέφυρες. Τώρα, κύριε Κώστα, εσείς στο λιμάνι, είστε στο λιμάνι τώρα, κύριε Κώστα. Συγγνώμη. Είστε στο λιμάνι τώρα. Τώρα είμαι στο λιμάνι. Ήμουν εχθές. Μάλιστα. Υπάρχουν προβλήματα. Από ό,τι σας λένε οι συνάδελφοι, σας λειτουργεί τίποτα εκεί, είναι κλειστά όλα? Οι συνάδελφοι μας δουλεύουν. Απλώς είναι οι άνθρωποι, οι φορτηγατζίες που κάνουν το πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση μαζί τους. Όμως το πρόβλημα, λέω σας, ένα πλοίο που είσαι και ένα κοντέινερ που τελειώνει σε όση ώρα 12 το μεσημέρι, μπορεί να πάει 3 ημέρες τώρα. Καλώς. Και σκεφτείτε μόνο που δουν το πράγμα, κύριε Ποταμίδη, πώς την καθυστέρηση κάνουν τα πλοία. Κύριε Κώστα, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσακή, κατάληξη είναι δική σας. Κύριε Ποταμίδη, εγώ δεν θέλω να πω σε αντιπαράθεση. Θα σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι ζητήσαμε παρέμβαση και από τον Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος ήταν στη Βουλή. Θα μιλήσουμε με τον συντάκτη μας που είναι στη Βουλή, να μας δώσει την εικόνα αν υπάρχει κάτι νεότερο. Εάν ο Υπουργός θέλει να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση, είμαστε στη διάθεση του. Ναι, παρακαλώ, κύριε Τσοκή. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Κώστας. Εγώ ξέρω και θυμάμαι, και όλος ο κόσμος θυμάται, ότι μόλις παρέλαβε η νέα διαχειρίστρια, το λιμάνι δεν λειτουργούσε, οι γερανογέφυρες είχαν πρόβλημα, γι' αυτό και είχαμε το πρόβλημα με τα πλοία που έφευγαν κλπ. Το ότι παρουσιάζεται ένας αργός ρυθμός εκφόρτωσης στις πρώτες μέρες, αυτό είναι γεγονός. Και ήταν αποτέλεσμα και των προβλημάτων με τις γερανογέφυρες, ίσως και λίγο με την απειρία των ανθρώπων που έχουν φέρει. Μάλιστα. Αυτό το πρόβλημα, μάλιστα, παρακαλώ, ναι, βελτιώθηκε. Τώρα η κατάσταση εκεί είναι λόγω του ότι οι μεταφορείς αρνούνται να ανοίξουν το λιμάνι, να μπουν μέσα φορτία να φύγουν. Κάνουμε έκκληση στους μεταφορείς να συνεργαστούν. Ναι. Κάθε μέρα, κάθε ώρα που περνά είναι εκατομμύρια ζημιά. Εκδικούνται την οικονομία, κάνουν ζημιά στους ίδιους τους πελάτες τους, τους οποίους είναι εκεί για να εξυπηρετήσουν. Δεν είναι η ώρα ούτε για πείσματα, ούτε για γυνάτια, ούτε για να κερδίσουμε, ούτε για να βάλουμε στο τραπέζι αν οι αποκρατικοποιήσεις είναι σωστές ή λάθος. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που πρέπει να γίνει σε κάποια άλλη στιγμή. Μάλιστα. Εδώ προέχει να βγουν τα εμπορεύματα, διότι η οικονομία γράφει τεράστιες ζημιές. Να είστε καλά, κύριε Τσακή, για την παρουσία εδώ. Ευχαριστούμε.